θέλατε να μάθετε πώς έγινε αυτό το ambassador και πώς μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ορμή στην επιχείρηση. Ωραία, και επειδή δεν ακούγεστε, πώς θα θέλατε να μάθετε? Ωραία. Αν μπορώ να έχω έναν πίνακα, κάτι να ζωγραφίσω, για να μπορέσω να σας δείξω μερικά πράγματα. Γιατί η ορμή αυτή που δημιουργήθηκε, εντάξει, δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά, είναι ένα αποτέλεσμα των τελευταίων δύο ετών που δουλεύουμε πάρα πολύ με τους ηγέτες, ξανά και ξανά και ξανά σε διάφορα τέτοια κομμάτια. Εδώ βλέπετε όλοι. Ωραία, τέλεια. Και θέλω να σας πω έτσι λίγο γρήγορα πώς δημιουργείται η ορμή. Ο φαύλος κύκλος της ορμής. Εντάξει, αυτά είναι βελάκια σε περίπτωση που δεν καταλάβατε. Εντάξει, εδώ πάνω αριστερά θα γράψω τη λέξη δυναμικό. Εδώ θα βάλω τη λέξη δράση. Εδώ θα βάλω το αποτέλεσμα. Αν διαβάζετε τα γράμματα. Ναι. Και εδώ θα βάλω πίστη ή σιγουριά. Εντάξει. Το δυναμικό ολονών μας είναι απεριόριστο. Είναι απεριόριστο. Έτσι, να ξυπνάμε. Ωραία, το δυναμικό ολονών μας είναι απεριόριστο. Τα αποτελέσματα στη ζωή μας σήμερα, στην επιχείρηση, αντανακλούν το δυναμικό μας. Γιατί? Μπράβο, γιατί θα πει κάποιος δεν βάλαμε την κατάλληλη δράση. Έλα όμως που δεν ισχύει. Εάν βάλεις πάρα πολύ δράση, χωρίς να έχεις πίστη και σιγουριά, αν πάρεις έναν άνθρωπο και του πεις, λοιπόν, έλα σου δίνω μια λίστα, θα κάνεις 1000 τηλέφωνα, 1000 προσκλήσεις, 10.000 προσκλήσεις. Και μιλάει με αβεβαιότητα, με ανασφάλεια. Υπάρχει μια ευκαιρία, αλλά δεν νομίζω να ενδιαφέρεσαι, έτσι δεν είναι? Μαζική δράση θα έχει αποτέλεσμα? Όχι. Άρα, για να έχει αποτέλεσμα, χρειάζομαι σιγουριά και πίστη. Η σιγουριά δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει την επιτυχία, αλλά η σιγουριά σου πολλαπλασιάζει επί 100 φορές τις πιθανότητες να πετύχεις. Ροκασιάν. Εάν έχεις μεγάλη σιγουριά και μεγάλη πίστη, θα ενεργοποιήσεις μεγαλύτερο κομμάτι από το δυναμικό σου, θα βάλεις πολύ περισσότερη δράση για να έρθει το σωστό αποτέλεσμα. Εάν δεν έχεις σιγουριά και πίστη, θα γίνει το ακριβώς ανάποδο. Δεν θα ενεργοποιήσεις σοβαρό δυναμικό. Βασικά θα γίνει αυτό που λέμε εδώ πέρα η προσπάθεια. Έχετε κάποιος ένα σεμινάριο, ένα συνέδριο, μπριζώνετε πάρα πολύ, θα μπριζωθείτε όλοι εδώ, θα φύγετε, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα και θα πείτε θα τα σαρώσουμε όλα, θα γίνει χαμός, θα φάω τον πίνακα. Σε τέτοια φάση θα είστε μερικοί. Ποιοι είστε ήδη σε αυτή τη φάση? Έτσι, μπράβο, τα λιοντάρια. Ποιοι είστε σε αυτή τη φάση εσωτερικά, που έχετε ένα εσωτερικό λιοντάρι, αλλά εξωτερικά δεν βγάζετε τίποτα. Εσείς απλά σηκώστε τα χέρια, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνουμε τις προσωπικότητες ότι είμαστε διαφορετικοί. Ωραία, άκου να δεις τι γίνεται. Είτε είσαι εξωτερικό ή εσωτερικό λιοντάρι, θα το πεις αυτό το πράγμα. Και ακριβώς μετά θα ακουστεί και μια άλλη φωνούλα μέσα σου, μια κοτοφωνούλα, η οποία θα σου πει, ρε εσύ, ποιο κοροϊδεύεις τώρα? Τι θα σαρώσεις, ρε? Δεν είναι αυτά για σένα, δεν μπορείς, ρε. Άσε ρε τα σάπια. Και πρέπει να την πνίξεις αυτή την κοτούλα. Είναι αυτό που έλεγε ο Εμίλιος πριν. Την έχουμε όλοι μέσα μας. Αλλά αυτή η κοτούλα θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Και επειδή θα έχεις ανασφάλεια, δεν θα βάλεις το δυναμικό όλο, θα βάλεις πολύ λιγότερη δράση, ουσιαστικά θα πας στην προσπάθεια και το αποτέλεσμα θα είναι φτωχό. Τι εννοώ, έχετε ακούσει υποψήφιους οι οποίοι λένε άσε με να το σκεφτώ. Έχετε τις υποψήφιους που λέει να το σκεφτώ 2-3 μέρες και ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουνε? Θέλουν να πάνε ήδη να μιλήσουν σε 2-3 δικούς τους χωρίς σιγουριά και πίστη να πάνε να μιλήσουν για να έχουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Εγώ είχα έναν που μου το είπε κιόλας. Είχα έναν τώρα τον Ιούνιο, ο οποίος μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το κάνω αυτό, αν το κάνουν και 2 φίλοι μου.
Οπότε δώσε μου, λέει, μέχρι τη Δευτέρα να μιλήσω, λέει, στους δύο φίλους μου και να σου πω, του λέω, άμα σου δώσω μέχρι τη Δευτέρα και μιλήσω με τους φίλους σου, ξέρω ακριβώς το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Μου λέει, πού το ξέρεις, άσε με, εγώ δεν θα ξέρω πώς θα τους μιλήσω. Εντάξει, του λέω, ξέρω. Λέω, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις, να σε εκπαιδεύσουμε, να αποκτήσεις τη σιγουριά και την πίστη που χρειάζεσαι και μετά να πας να το κάνεις με τη σωστή προσέγγιση. Για να έχει ένα αποτέλεσμα. Και όταν θα έρθει το μικρό αποτέλεσμα, όταν πας εσύ. Όταν θα έρθει το μικρό αποτέλεσμα, θα έρθει το κεφάλι σου, ο νου σου και θα σου πει, στα έλεγα εγώ. Δεν. Γι' αυτό. Και τότε θα έχεις ακόμα μικρότερη σιγουριά. Ακόμα μικρότερη πίστη. Θα ενεργοποιήσεις ακόμα μικρότερο δυναμικό, θα βάλεις ακόμα λιγότερη δράση, θα έχεις ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα. Και αυτός είναι, αρχίζει το πτωτικό σπιράλ της ορμής. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς μπορώ να το σταματήσω και να το κάνω ανωδικό σπιράλ. Θα θέλαμε να ξέρουμε. Πώς μπορώ να αντιστρέψω αυτό το πράγμα, αυτή την ψυχολογία. Και λέει κάποιος, το δυναμικό. Το δυναμικό μου. Όχι, το δυναμικό σου είναι το ίδιο. Το είπαμε, δεν έχει σχέση με το δυναμικό σου. Θα βάλω περισσότερη δράση. Όχι, γιατί αν βάλεις δράση χωρίς σιγουριά και πίστη. Ωραία, θα βάλω σιγουριά και πίστη. Πώς θα βάλεις σιγουριά και πίστη. Θα σας πω λοιπόν τι κάνουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι κορυφαίοι επιχειρηματίες, οι κορυφαίοι των κορυφαίων ξεκινάνε από το αποτέλεσμα. Αν θες να δημιουργήσεις ορμή, ξεκινάς από το αποτέλεσμα. Τι να κάνω από το αποτέλεσμα. Αρχίζεις, αυτό κάνουν αυτοί. Αρχίζουν και σκέφτονται, φαντάζονται, οραματίζονται, να το. Γιατί εδώ, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Το πώς είναι ακριβώς να έχω το σωστό αποτέλεσμα, να έχω το αποτέλεσμα που θέλω, το παίζουν αυτό ξανά και ξανά και ξανά και ξανά στο κεφάλι τους. Ο τενίστας, ο οποίος είναι για να πάει να γίνει ο καλύτερος στον κόσμο, παίζει στο κεφάλι του το παιχνίδι, το πώς θα κερδίσει, το τι ακριβώς θα κάνει, το πώς. Ξανά και 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 αρχίζει να νιώθει σιγουριά και πίστη. Όταν το βιώνει στο μυαλό, γιατί το μυαλό δεν έχει την ικανότητα να καταλάβει αν κάτι είναι φαντασία ή αν κάτι είναι στην πραγματικότητα. Αν του δώσει αυτήν την εικόνα πολλές φορές, τότε ξαφνικά ο άλλος λέει, οπ, να αυτό. Και αρχίζει και έχει σιγουριά και πίστη. Και τότε ενεργοποιείς περισσότερο από το δυναμικό σου. Θα βάλεις πολύ περισσότερη δράση, θα έρθει ένα καλό αποτέλεσμα και τότε ο ίδιος νους θα σου πει, είσαι γαμάτος αγόρι μου, στα έλεγα εγώ. Και αυτό θα σου δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και πίστη για να έχεις μεγαλύτερο δυναμικό. Και αρχίζει μετά το ανωδικό σπιράλ. Και αρχίζεις και αποκτάς ορμή. Και αρχίζει αυτό από τον οραματισμό. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό. Γιατί τον Μάιο, μέσα προς τέλη Μαΐου, παίρνουμε την ομάδα και πηγαίνουμε στην Εύβοια, καμιά, δεν θυμάμαι τώρα, 80-100 άτομα πώς ήμασταν, θυμάστε όσοι ήταν εκεί, και πηγαίνουμε 3-4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα, και κάνουμε ένα βιωματικό σεμινάριο. Με πάρα πολλές ασκήσεις, με οραματισμό, που δουλέψαμε πάρα πολύ στον εαυτό μας, με περιοριστικές πεπιθήσεις και ξανά οραματισμούς και ξανά οραματισμούς και να σκεφτόμαστε πώς είναι αυτό και πώς είναι αυτό και τα λοιπά. Να αντιμετωπίσουμε. Πολύ συναισθηματικό. Κλαίγαμε, αγκαλιαζόμασταν αυτό στην κατάσταση. Διάφορες τις καταστάσεις, θυμάστε. Αυτό όμως, χωρίς να καταλάβουμε καλά-καλά, δημιούργησε τεράστια σιγουριά, τεράστια πίστη. Άρχισαν οι άνθρωποι να πιστεύουν πολύ περισσότερο στον εαυτό τους και στην ικανότητά τους ότι όπ θα γίνει, όπ αυτό θα το έχουμε, θα το καταφέρουμε. Και τελειώνει ο Μάιος και αρχές Ιουνίου φωνάζω τους ηγέτες στο σπίτι, κάνουμε μια στρατηγική και τους λέω θα ξεκινήσουμε τώρα pre-launch. 1, 2, 3, 4 για την στρατηγική βάθους. Και με τεράστια σιγουριά και πίστη ξεκινάνε όλοι στους πρώτες μέρες του μήνα. Μιλάμε τώρα, θυμάμαι ήταν 5-6 του Ιουνίου και να έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανεβασμένο τζίρο. 5.000, 6.000, 7.000, 9.000, πολύ ασυνήθιστα νούμερα για αρχή του μήνα. Και πήγαν όλα έτσι μέχρι το τέλος. Όχι, γιατί ο Μέρφη περιμένει στη γωνία. Και εκεί που είχαν πολύ σίγουρα και τα λοιπά, ξαφνικά μετά άρχισαν να έρχονται τα προβλήματα. Άρχισαν να δέχομαι τηλεφωνήματα. Δωρή δεν. Μίλησα σε όλους, δεν υπάρχει κανένας, έχει τελειώσει η λίστα μου.
Ο Νίκος που μου λέγε, ξέρω εγώ, η λίστα μου είναι, έχω ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δεν αυτό. Ο άλλος μου έλεγε, τώρα τους έχει έρθει ΔΕΗ, πάρα πολλοί λογαριασμοί, πάρα πολλά αυτά, ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Μου λένε από Σεπτέμβριο, έχουν φύγει διακοπές. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά? Και το μόνο που είχα να κάνω εγώ σε αυτό το τηλεφώνημα, το προσωπικό με τον κάθε ηγέτη, είναι να του θυμίσω το αποτέλεσμα και να του θυμίσω ποιος είναι και τι πάει να κάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κωνσταντίνο τον Βαγενά, που με παίρνει σε κατάσταση, δηλαδή ήταν σίγουρος ότι τελείωσε, ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν αυτό, χάλια όλα, αυτό ο κολλητός μου με απέρριψε. Λίγο, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, λίγο θυμήθηκε αυτά, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχει αυτό. Με παίρνει μετά από 4 ώρες και μου λέει, έχω βγάλει 4.000 τζίρο καινούριο. Είχε κλείσει 3.350. Δεν έκανα τίποτα. Το ίδιο δυναμικό, ο ίδιος άνθρωπος. Το μόνο που άλλαζε ήταν αυτό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι αυτό. Θέλετε να κάνουμε μια γρήγορη άσκηση για να καταλάβετε αυτό πώς γίνεται? Μια γρήγορη άσκηση χρωματισμού. Ωραία, σηκωθείτε πάνω. Πάρτε λίγο χώρο από όλους άλλους. Και θέλω να βάλετε τα πόδια σας ευθεία μπροστά. Να σκεφτείτε ότι είναι βιδωμένα τώρα. Τα πόδια δεν θα κουνηθούν καθόλου. Εντάξει. Τα πόδια δεν κουνιούνται. Μπροστά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και τώρα θέλω να σηκώσετε το δεξί σας χέρι, να σηκωθεί μπροστά, με το δείχτη, το μπροστά να δείχνει μπροστά. Το έχουμε κάνει όλοι. Ωραία. Και θέλω τώρα χαλαρά και άνετα να το γυρίσετε έτσι προς τα πίσω, μέχρι το σημείο που πάει, χωρίς να τραυματίσετε το διπλανό σας. Και ξανακατεβάστε μετά το χέρι. Οκ. Okay. Ωραία. Τώρα κλείστε τα μάτια. Να κάνουμε έναν γρήγορο ρωματισμό. Κλείστε τα μάτια. Θέλω να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά δεν θα κάνετε τίποτα με τα χέρια σας. Τα πόδια σας θα είναι ακίνητα. Θέλω απλά να με ακούσετε και να το κάνουμε νοητικά. Καταρχάς, τώρα με κλειστά τα μάτια. Τι χρώμα είναι το πουκάμισό μου? Φωνάξτε το. Τι χρώμα είναι? Ωραία, να ξέρετε, κάποιοι το είπατε κατευθείαν αυθόρμητα υποσυνείδητα, γιατί είναι πιο γρήγορη απάντηση. Κάποιοι σκεφτήκατε, φανταστήκατε εμένα πάνω στη σκηνή με άσπρο πουκάμισο. Είναι άσπρο. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τα χέρια κάτω, χαμηλά. Ανάσα. Ωραία. Και τώρα, νοητικά, το δεξί σας χέρι έρχεται πάνω. Νοητικά, δεν χρειάζεται το κάνετε. Στο μυαλό σας. Έρχεται το χέρι πάνω με το δείχτη να δείχνει μπροστά. Και τώρα, γυρνάτε προς τα πίσω και διανύετε τη διπλάσια απόσταση που διανύσατε πριν, αβίαστα, ακούραστα. Νοητικά, δεν θέλω να το κάνετε, αβίαστα, ακούραστα. Και κάνετε το διπλάσιο και ξαναέρχεται το χέρι κάτω. Εντάξει. Πάμε άλλη μια φορά. Το σκέφτεστε, το ζείτε, το φαντάζεστε ακριβώς. Τα χέρια είναι κάτω. Το χέρι σας νοητικά λοιπόν έρχεται μπροστά, σηκώνεται μπροστά, με το δάχτυλο να δείχνει μπροστά-μπροστά και μετά έρχεται σιγά-σιγά προς τα πίσω και κάνετε 3 φορές περισσότερο από ό,τι κάνατε την πρώτη φορά. Χωρίς κούραση, άνετα, σας βγαίνει πολύ άνετα. Και το ξαναφέρνετε κάτω και μια τελευταία φορά. Το χέρι λοιπόν έρχεται πάνω ψηλά, στο μυαλό μας νοητικά, με το δάχτυλο να δείχνει μπροστά. Και μετά τώρα αρχίζει και γυρνάει και τελικά κάνουμε μια περιστροφή 360 μοίρες και ξαναέρχεται μπροστά, σαν την κουκουβάγια. Ακούραστα, αβίαστα, άνετα. Τέλεια. Τώρα ανοίξτε τα μάτια σας και πάμε να το κάνουμε εδώ, κανονικά. Το χέρι έρχεται μπροστά. Και θέλω λοιπόν να το πάτε μέχρι τέρμα πίσω, να δούμε μέχρι σε ποιο σημείο φτάνει. Πόσοι πήγατε τώρα την τελευταία φορά περισσότερο από την πρώτη φορά? Μπράβο. Όλοι. Τι άλλαξε? Άλλαξε το δυναμικό σας? Άλλαξε το δυναμικό τελικά του πόσο πίσω μπορεί να πάει το χέρι? Άλλαξε η δυνατότητά σας? Όχι, δεν άλλαξε η δυνατότητά σας. Ήταν ακριβώς ίδια. Το μόνο που αλλάξαμε με ένα μίνι επαναπρογραμματισμό ήτανε η αντίληψη, έφυγε η περιοριστική πεποίθηση. Το κεφάλι σου νόμιζε ότι μπορεί να πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά το κεφάλι σου, όταν το έκανες, έκανες το οραματισμό μέσα σε 1 λεπτό, 2 λεπτά. Έρχεται στο σημείο που είπε, οκ, το έχω αυτό, ναι, άνετα, μπορώ, ναι.
Και μετά όταν το έκανες πήγε πολύ 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 πιο πίσω. Θέλω λοιπόν τώρα, όσοι θέλετε κάθεστε ορθοί, όσοι θέλετε καθιστή, θέλω να κάνουμε έναν πρακτικό οραματισμό για την ορμή. Είστε έτοιμοι να αποκτήσουμε πάρα πολύ ορμή? Έτσι για να κλείσουμε. Είστε έτοιμοι να αποκτήσουμε πολύ ορμή? Ωραία. Είτε όρθιοι είτε καθιστή δεν με πειράζει, απλά κλείνετε τα μάτια και αφήνετε τον πλανοβιτάριο μέσα μου να μιλήσει στο δικό σας πλανοβιτάριο, και επειδή θα κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο άμεσο μέλλον, και το μέλλον είναι πολύ λαμπρό, θα βάλω και τα γυαλιά μου. Όσοι θέλετε τα φοράτε κι εσείς. Στην επιχείρησή μας δεν υπάρχουν πλατό. Ή είσαι σε ανάπτυξη και ανεβαίνεις, ή είσαι σε πτώση και πέφτεις. Και η ορμή είναι η καλύτερη σου φίλη. Το 2020 δημιουργήθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδας μια τεράστια ορμή. Το κύμα που φωνάζαμε στην ακτή ότι έρχεται κύμα, ήρθε και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε διάφορα σημεία ξυπνάνε το γίγαντα μέσα τους και καβαλάνε το ορμητικό κύμα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η δύναμη της ορμής. Αυτό λοιπόν που έχω να πω στον κάθε ένα από σας είναι: σταμάτα να είσαι θεατής και γίνε παίκτης. Σταμάτα να περιμένεις, να αναβάλεις, να δικαιολογείς, να κατεβάζεις τα αυτιά, να χαμηλώνεις τους ώμους. Πέταξε από πάνω σου την όψη του loser, του συμβιβασμένου, του φοβισμένου, του κακοπύρη. Και τόλμησε να ονειρευτείς μεγάλα. Τόλμησε να πάρεις αποφάσεις. Τόλμησε να δράσεις χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Τόλμησε να διεκδικείς τη ζωή που έχεις ονειρευτεί. Τη ζωή που δικαιούσε. Τη ζωή που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο να ζήσεις. Ο Δημιουργός μας σε έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Με ελεύθερο πνεύμα, ελεύθερη ψυχή, ελεύθερο νου. Δεν μας έπλασε κότες, αλλά αετούς. Συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες, αδέλφια, ξυπνήστε και πάρτε τη θέση σας δίπλα μας στη μάχη. Η εποχή της σκέψης τελείωσε. Η εποχή της μιζέριας τελείωσε. Η εποχή της αιώνιας παρακολούθησης από μακριά τελείωσε. Τι άλλο πρέπει να δείτε για να γεμίσουν τα πνευματικά πνευμόνια σας με πίστη και θάρρος? Κάθε μήνα οι επιτυχίες είναι όλο και περισσότερες, όλο και μεγαλύτερες. Ασυνήθισες ιστορίες επιτυχίας από καθημερινούς ανθρώπους που ξεπεράσανε τον εαυτό τους και φέραν ένα μεγάλο αποτέλεσμα, γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο φαινόμενο. Ήρθε η ώρα λοιπόν για την εποχή της απόφασης. Ήρθε η ώρα για την εποχή της δράσης. Ήρθε η ώρα για την εποχή της επιτυχίας. Ήρθε η ώρα, η εποχή του πλανοβιτάρη. Αγαπητέ πλανοβιτάρη, έχεις στα χέρια σου κάτι το μοναδικό. Έχεις τη μέθοδο, τον τρόπο, τα όπλα να πολεμήσεις για την οικονομική και χρονική σου ελευθερία. Την ελευθερία της οικογένειάς σου, την ελευθερία των συνανθρώπων σου. Και σήμερα το καταφέρνουμε σπίτι-σπίτι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή. Ανέβα λοιπόν στο κύμα, εκμεταλλεύσου την ορμή που υπάρχει και πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου. Η ορμή είναι σπάνιο πράγμα, μα είναι σημάδι ότι νικάμε τον πόλεμο και είναι σήμα για να ενωθείς κι εσύ που μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή στον πάγκο. Μην κοιτάς λοιπόν, σήκω και πολέμα. Έχουμε την ορμή μαζί μας, φίλε. Η ορμή κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Η ορμή φέρνει χαμόγελα, χαρές, επιτυχίες, νίκες. Η ορμή είναι το καλύτερο φάρμακο για τις αρρώστιες, για τη σκέψη σου. Η ορμή λύνει τα προβλήματα. Η ορμή ενώνει το στράτευμα, γεμίζει ελπίδα τις καρδιές των μαχητών και μητριάζει τις απώλειες. Όταν έχεις την ορμή μαζί σου, τρέχεις. Δεν κοιτάς, δεν παρακολουθείς, δεν περπατάς. Τρέχεις με όλη σου τη δύναμη. Τρέχεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν ξεκουράζεσαι, δεν σταματάς, δεν σκέφτεσαι. Κερδίζεις έδαφος. Πολεμάς με λύσα. Είσαι 100% εστιασμένος στο σκοπό. Είσαι αφοσιωμένος στη νίκη. Είσαι βυθισμένος στην επιτυχία. Δεν χαζολογάς. Δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Γιατί ξέρεις ότι τώρα είναι η στιγμή σου για να λάμψεις, για να πετύχεις, για να ελευθερωθείς. Έχω πολεμήσει χωρίς την ορμή και έχω πολεμήσει με την ορμή. Είναι δύσκολη η μάχη χωρίς την ορμή. Προσπαθείς αλλά δεν σου βγαίνει. Νιώθεις χαμένος, σε σύγχυση, απογοητευμένος, χωρίς κατεύθυνση, σαν να σου έχουν φύξει την ενέργεια. Όταν έχεις ορμή η επιχείρηση είναι εύκολη. Όταν δεν έχεις ορμή η επιχείρηση γίνεται δύσκολη. Σήμερα έχουμε περισσότερο ορμή από ποτέ και γι' αυτό σας λέω, κουνηθείτε. Επίθεση η μόνη λύση. Και αυτή η ορμή που βλέπουμε και θαυμάζουμε τα αποτελέσματά της δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή που έρχεται. Γιατί η ορμή έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει.
και να δυναμώνει και να πολλαπλασιάζεται. Πρέπει να αποφασίσεις λοιπόν πόσο πολύ θέλεις να είσαι ελεύθερος. Πόσο πολύ θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις, όταν το θέλεις, με όποιο το θέλεις, επειδή έτσι θέλεις. Πόσο πολύ θέλεις να ζεις την κάθε στιγμή της ζωής σου, χωρίς άγχη, χωρίς όρια που σου έχουν επιβάλει άλλοι. Να απολαμβάνεις τις χαρές, τις στιγμές, να ζεις με τους δικούς σου όρους και όχι με αυτούς που άλλοι επιλέξανε για σένα. Πόσο πολύ θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο ή σπίτι, να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο, να κάνεις δώρα ανεκτήμητης αξίας στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάς. Πόσο πολύ θέλεις να βοηθάς άλλους ανθρώπους, να κάνεις φιλανθρωπίες, να επηρεάζεις τις ζωές ανθρώπων προς το καλύτερο, να συνεισφέρεις στο κοινωνικό σου περίγυρο. Πόσο πολύ θέλεις να αναπτυχθείς προσωπικά και επιχειρηματικά, να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, να γίνεις καλύτερος πατέρας, γιος, αδελφός, φίλος, συνεργάτης, σύζυγος. Όπως έλεγε και ο coach μου Αμερικάνος, you gotta wanna! Πρέπει να θέλεις. Πρέπει να θέλεις και να θέλεις πολύ. Πόσο πολύ λοιπόν θέλεις να ελευθερώσεις χρόνο για τα πράγματα που είναι σημαντικά για σένα, να καλυτερέψεις την πνευματική σου ζωή και να έρθεις πιο κοντά στο Θείο, να περάσεις ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τον εαυτό σου, να αφιερώσεις ποιοτικό χρόνο στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στο χορό, στην τρέλα σου, στο πάθος σου. Πόσο πολύ θέλεις να πραγματοποιήσεις το όραμά σου, να ολοκληρώσεις το σκοπό σου, να εκπληρώσεις την αποστολή σου πάνω σε αυτόν τον κόσμο. You gotta wanna, my friend! You gotta wanna! Πρέπει να θέλεις να ξεφύγεις από το μέσο όρο και τη γλέπα. Πρέπει να θέλεις να απομακρυνθείς από τη μετριότητα και τον οχαδερφισμό. Πρέπει να θέλεις να σταματήσεις την κλάψα και τα πάρτι αυτολύπησης. Πρέπει να θέλεις να βουλώσεις με κουκουνάρες αποτελεσμάτων τα στόματα όλων αυτών που λένε ότι δεν αξίζεις. Ότι σε πιάσανε κότσο. Ότι δεν είναι αυτά για σένα. Ότι αυτά πατάσαι. Ότι πετάς τα ουράνια. Ότι εθελοτυφλείς. Ότι δεν θα τα καταφέρεις. Ότι είσαι ένα μικροσκοπικό σκουλίκι που πρέπει να ζεις μέσα στο χώμα και στη γρώμα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ότι είσαι χαζός που τρέχεις. Ότι είσαι τρελός που ονειρεύεσαι, που ελπίζεις, που πιστεύεις στην ομορφιά των όνειρων σου. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στην ομορφιά των όνειρων τους και δουλεύουν σκληρά για αυτά. Πόσο πολύ θέλεις λοιπόν να κλείσεις τα στοματάκια όλων αυτών που σου λένε ότι έχεις μπλέξει. Ότι θα έπρεπε να αφήσεις τις χαζομάρες και να πιάσεις μια κανονική δουλειά. Να χαμηλώσεις τις προσδοκίες σου. Να κατεβάσεις κεφάλι. Να αποδεχθείς τον εξευτελισμό. Να προδώσεις τα όνειρά σου. Να συμβιβαστείς, να κάνεις τα στραβά μάτια στις αδικίες που βλέπεις ή που βιώνεις. Να κατεβάσεις το παντελόνι και να σκύψεις για το σαπούνι. Να αποδεχθείς το μαστίγωμα, τη σκλαβιά, την ισόβια ζωή στη φυλακή. Να αποδεχθείς όλους αυτούς που προσπαθούν να σου παστικώσουν στο λαιμό και να σου επιβάλλουν τις φοβισμένες τους μετριοπαθείς, ανασφαλείς, άρρωστες, μικροτσούτσουνες απόψεις τους για τη ζωή. Γιατί τους ενοχλεί η ανωτερότητα της σκέψης σου. Η ελευθερία της ψυχής σου που τολμάει να σκεφτεί πέρα από το κουτί, που αψηφά τους κοινωνικούς κανόνες και περιορισμούς της φυλακής, που ξεπροστιάζει την ατολμία τους, την απροθυμία τους, την τεμπελιά τους, την οχελικότητά τους, ξεπροστιάζει την μικροπρέπειά τους, την επιλογή του εύκολου δρόμου, του κατηφορικού δρόμου. Τους ενοχλεί η διαφορετικότητά σου, η εναλλακτική σου σκέψη, το ελεύθερο πνεύμα σου, το ότι σηκώνεις ανάστημα, το ότι κοιτάς ψηλά, το ότι τολμάς να αμφισβητήσεις το status quo. Το αντιμιλά στο σύστημα. Ο Frank Sinatra έλεγε «Best revenge is massive success». You gotta wanna! You gotta wanna! Πρέπει να θέλεις και πρέπει να θέλεις πολύ να βαράς κόκκινο στο επιθυμιόμετρο, να στάζεις όνειρο, να ξεχυλίζει επιθυμία από πάνω σου, να είσαι μεταδοτικός. Όποιος έρχεται σε επαφή μαζί σου, να κολλάει πλανοβιτίτιδα, να χαμογελάει, να ελπίζει, να πιστεύει, να θέλεις τόσο πολύ που επιτυχία είναι μονόδρομος που το σύμπαν να συνωμοτεί για να γίνουν όλα αυτά που επιθυμείς πραγματικότητα. Να θέλεις τόσο πολύ που τίποτα δεν σε σταματάει, που το υποσυνείδητο και το συνειδητό σου συνεργάζονται με απόλυτη αρμονία προς τον ίδιο σκοπό. Να θέλεις τόσο πολύ που δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να θέλεις τόσο πολύ που η πνευματική σου φωνή να εισακουστεί ψηλά και να ταρακουνήσει πράγματα στον πνευματικό κόσμο με τέτοια ένταση που να έχει επίδραση στο φυσικό κόσμο. Εάν θέλεις να είσαι πάνω από το μέσο όρο, δεν σε παίρνει να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι και να δράσεις όπως όλοι οι άλλοι. Δεν μπορεί να έχεις μέτρια όνειρα. Εάν θέλεις μια ασυνήθιστη ζωή, πρέπει να ονειρεύεσαι ασυνήθιστα. Απελευθέρωσε τα όνειρά σου. Βγάλε τον εαυτό σου από τη φυλακή της εκλογήκευσης των όνειρων. Σκέψου μεγάλα, σκέψου μεγαλύτερα, περισσότερα, γρηγορότερα. Οραματίσου τον εαυτό σου έχοντας πετύχει, έχοντας φτάσει, όντας εκεί. Πώς είναι, πώς αισθάνεσαι. Βίωσε το πρώτα στη φαντασία σου ξανά και ξανά και υπενθύμησε στον εαυτό σου καθημερινά. Πού πας, ποιος είσαι
και τι θέλεις. Και όσο πιο πολύ ανεβάζεις την επιθυμία σου, τόσο πιο πολύ θα ελκύεις και άλλους ανθρώπους με μεγάλη επιθυμία. Τόσο πιο πολύ θα επηρεάζεις τους άλλους να ανεβάσουν την επιθυμία τους. Εσύ θα κάνεις τη διαφορά. Ξεκίνα με σένα. Μην περιμένεις κανέναν άλλο. Κοιτάξου στον καθρέφτη και πες, εδώ είμαστε. Είμαι το μεγαλύτερο θαύμα στον κόσμο. Ήρθε η ώρα να αφήσω το μεγαλείο μου να λάμψει. You gotta wanna. You gotta wanna. Ελευθερία ή θάνατος, επιλέξτε την ελευθερία, διεκδικήστε την ελευθερία σας. You gotta wanna.